Με ταχύς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο πλαίσιο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής που υλοποιεί η Ariadne Interconnection, θυγατρική του ΑΔΜΙΕ. Ένας ακόμη τεχνολογικός άθλος, αυτός των υποβρύχιων καλωδίων, ολοκληρώθηκε, ενώ σε 1,5 χρόνο η σταθμή μετατροπής θα είναι πραγματικότητα, ώστε να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του εμβληματικού έργου, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση σε επίπεδο χώρας. Τα υποβρύχια καλώδια, το πολύ σημαντικό τμήμα του έργου που αφορά τα υποβρύχια καλώδια, έχει ολοκληρωθεί ήδη εδώ και 2 μήνες. Συνολικά έχουν πέσει 4 καλώδια, 2 ηλεκτρικού ρεύματος και 2 οπτικών ινών, συνολικού μήκους της τάξης των 1.500 χιλιόμετρων σε βάθος 1.200 μέτρων, και θα εισάγεται σταδιακά ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, ώστε να καταφέρουμε στο τέλος του 2024 να ξεκινήσουμε δοκιμαστικά να ηλεκτρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο για το οποίο είμαστε όλοι περήφανοι. Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα από ντρόν στο εργοτάξιο στη Δαμάστα, όπου πραγματοποίησαν αυτοψία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ Μάνος Μανουσάκης, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ Γιάννης Μάργαρης και ο διευθυντής του έργου της Ariadne Άγγελος Σταματέλος. Είναι 1000 MW η ισχύς, ένα έργο το οποίο κατασκευάζεται με την πλέον σύγχρονη state of the art τεχνολογία συνεχούς ρεύματος. Θα μπορεί η Κρήτη να έχει ασφαλές ρεύμα. Ρεύμα χωρίς να έχει τοπική περιβαλλοντική υποβάθμιση από ρήπους, από φαινόμενα του θερμοκηπίου, και βεβαίως θα δώσει δυνατότητα στο σύστημα της Κρήτης να αναπτυχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλο το νησί. Πέρα από τη σπουδαιότητά του για την ενεργειακή αυτονομία του νησιού, έρχεται να, για μας, αυτός ήταν και ο στόχος εξ αρχής, να μπορέσει να απομακρύνει τα λινοπεράματα από το κέντρο της πόλης μας, του Δήμου μας. Η Κρήτη θα αναβαθμιστεί σε κόμβο ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τηλεπικοινωνιών σε επίπεδο χώρας. Η Κρήτη πλέον συνδέεται με ένα κύκλωμα υπερυψηλής τάσης με το ισχυρό υπηρετικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μπορεί να υλοποιηθεί η διασύνδεση με τη Μέση Ανατολή, ο Euroasia Interconnector, και έτσι η Κρήτη να αποτελέσει τον κόμβο εισόδου ενέργειας που θα έρχεται από τη Μέση Ανατολή και θα διανέμεται σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσα από την Ελλάδα. Ο κύριος Μανουσάκης περιέγραψε τις προοπτικές ανάπτυξης που ανοίγονται για το νησί μας και μέσω της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών. Έχει συμφωνήσει ο ΑΔΜΙΕ με την Telecom Egypt, χάρη στο ότι έχουμε τα καλώδια ανάμεσα στην Αττική και την Κρήτη, να γίνει διακλάδωση και να έρθει αυτό το καλώδιο οπτικών ινών στην Κρήτη. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πρόκειται για ένα καλώδιο του Facebook και επιπλέον έχουμε συμφωνήσει με Ισραηλινούς επενδυτές να προχωρήσουμε σε οπτική διασύνδεση ανάμεσα στην Κρήτη, την Κύπρο και το Ισραήλ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη του μεγάλου έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής, στα συνοδέα έργα αλλά και στο μεγάλο πακέτο ανταποδοτικών έργων συνολικού ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μια συμφωνία με τον Δήμο για ένα συνολικό ποσό της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων πλέον του ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχηματοποιήσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο από αυτά τα έργα. Άλλα έχουν ολοκληρωθεί, άλλα είναι σε εξέλιξη. Πρόκειται για οδικές συνδέσεις, έργα ανάπλασης, παιδικές χαρές, ιατρία, έργα αγροτικής οδοποιίας και όχι μόνο, με το Μενέλα Μποκέα να εκφράζει την ικανοποίησή του. Αυτή η συνεργασία και αυτό το μεγάλο έργο έρχεται για να δημιουργήσει, αν θέλετε, να βάλει τις βάσεις για ένα ακόμα πιο ισχυρό Μαλεβίζι, για μια πιο ισχυρή Κρήτη στο σύνολό της και βεβαίως για να μας δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας.